Με τον Πρωθυπουργό για μια σειρά από θέματα που αφορούν κυρίως τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Μακεδονίας αλλά και αναπτυξιακά ζητήματα που μας αφορούν. Βάλαμε ασφαλώς σε πρώτη προτεραιότητα τα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως είναι οδικοί άξονες, ο δρόμος Θεσσαλονίκης Έδεσας, το μετρό Θεσσαλονίκης, τα ζητήματα και τα προβλήματα με τον ΟΑΣΤ, τα οποία προχωρούν και ελπίζουμε ότι με τη νέα χρονιά θα έχουμε βελτίωση, αισθητή βελτίωση της εικόνας. Συζητήσαμε φυσικά για τον ΟΡΦ και τη σύνδεση που πρέπει να προχωρήσει την οδική και τη σιδηροδρομική του ΟΡΦ με το υπόλοιπο δίκτυο και την Εθνική Οδό. Και βέβαια μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι το flyover, η νέα υπέργεια περιφερειακή οδός, η οποία θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Και βέβαια στο επίπεδο της ανάπτυξης συζητήσαμε για το πρωτόπεδο Παύλου Μελά στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, για τη ζώνη τεχνολογίας και τη ζώνη καινοτομίας και το τεχνολογικό πάρκο, αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σύντομα. Όλοι οι φορείς είμαστε συντονισμένοι. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι η πρώτη φορά που γίνονται συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό προκειμένου να προχωρήσουν τα ζητήματα και πράγματι είδαμε ότι από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε πριν από 2 μήνες έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε όλα τα θέματα τα οποία σας παρουσίασα και ετοιμαζόμαστε και το επόμενο διάστημα να ανοίξουμε ρυθμούς, να βελτιώσουμε τους ρυθμούς όλων των φορέων προκειμένου να έχουμε σύντομα αποτελέσματα για μια σειρά από θέματα που απασχολούν τους Θεσσαλονικείς και τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας.